Η ζωή των Ιουδαίων τον πρώτο αιώνα, τον αιώνα που συνέβη η ιστορία μας, ήταν δύσκολη. Οι Ρωμαίοι κατήχαν την Παλαιστίνη και είχαν περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ελευθερία και την αυτονομία των Ιουδαίων. Ο Ιησούς και οι μαθητές του ήταν φυσικά Ιουδαίοι. Όπως Ιουδαίοι ήταν και άλλοι δίκαιοι άνθρωποι, σαν τον Ραβίνο Γαμαλιήλ και άλλους πνευματικούς ηγέτες εκείνου του καιρού που δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, υπήρχαν και ηγέτες όπως ο Καϊάφας, που ήταν Σαδουκαίος και αρχιερέας, οι οποίοι πετύχαιναν τους σκοπούς τους μέσω σκληρών και ανέντιμων πολιτικών χειρισμών. Στις ιστορίες της Βίβλου καταγράφονται άνθρωποι διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και πεποιθήσεων που συχνά συνεργάζονταν, αλλά και κάποτε συγκρούονταν. Το σημαντικότερο όμως μήνυμα που φέρνουν οι γραφές είναι το μήνυμα της αγνής πίστης και της αγάπης προς τον πλησίον. Θαύματα του Ιησού. Πέτα μου το σκηνί! Πρόσεχε, κατεβαίνει! Πώς μπορεί και κοιμάται! Δάσκαλε! Δάσκαλε! Ξύπνα! Η βάρκα γέμισε νερό! Θα πνιγούμε! Ειρήνη! Γαλήνεψε! Γιατί φοβηθήκατε τόσο? Πού είναι η πίστη σας? Συνέχεια ακούω για τον Ιησού της Ναζαρέτ. Λένε ότι κάνει θαύματα. Είναι μεγάλος ψεύτης, απατεώνας. Το ξέρω. Θέλω να πας να μάθεις τι κόλπα κάνει για να τον ξεσκεπάσουμε. Γρήγορα, πατέρα, γρήγορα! Γρήγορα, πατέρα! Βλέπεις, φεύγουν! Hey, εσείς! Πού πάτε το Δαβίδ? Πάμε στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Για να δούμε τον Ιησού. Θα κάνει καλά τον Δαβίδ. Ναι, έχω ακούσει γι' αυτόν. Δαβίδ, όταν σε κάνει καλά, θα μιλάμε και θα παίζουμε συνέχεια. Δεν είναι υπέροχο, πατέρα? Ο Θεός έστειλε τον Ιησού για να γιατρέψει τον Δαβίδ. Α, το ελπίζω, Σάρα. Ως υπεύθυνος της συναγωγής μας, παρόλα αυτά.
Θα ήθελα να σε προειδοποιήσω. Οι ιστορίες που λέγονται για τους περιπλανόμενους ραβίνους δεν βγαίνουν πάντα αληθινές. Το ξέρουμε καλά. Αλλά ο Ιησούς έχει κάτι το διαφορετικό. Διαφορετικό. Μάθαμε ότι δεν ζητά αμοιβή για τις θεραπείες του. Θεραπεύει με την καλοσύνη του. Έλα, Δαβίδ, ώρα να φεύγουμε. Ειρήνη και γαλήνη. Και σε εσάς, φίλε μου. Αντίο, Δαβίδ. Έλα να παίξουμε όταν γυρίσεις, ε. Αρρώστησες, μικρή μου Σάρα. Όχι, παπά. Είμαι λίγο κρυωμένη. Με τέτοια ζέστη. Αχ, άλλο ένα όμορφο πρωινό. Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες να με δεις. Σιγά το πράγμα. Ευχαριστησή μου να επισκέπτομαι μια τόσο καλή ασθενή. Καμία βελτίωση στην υγεία σου, καλή μου Μιχάλ? Τίποτα δεν άλλαξε, γιατρέ μου. 12 ολόκληρα χρόνια είμαι άρρωστη. Νιώθω σαν γριά γυναίκα. Είσαι ακόμα νέα και όμορφη, καλή μου Μιχάλ. Και πλούσια. Κάποτε ήμουν. Αλλά η νιώτη μου, η ομορφιά μου και τα λεφτά μου χάθηκαν. Χάθηκαν? Τα λεφτά σου χάθηκαν? Ξόδεψα όλα τα λεφτά σε γιατρούς σαν και σένα για να με γιατρέψουν. Τώρα έχω πολύ λίγα λεφτά για να ζήσω. Ω, αυτά είναι άσχημα νέα. Αν ακούσεις για νέες θεραπείες, θα μου το πεις, γιατρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι τα φάρμακα κοστίζουν χρήματα. Μα σου έχω δώσει πολλά ήδη. Και κανένα από τα φαρμακά σου δεν με βοήθησε. Έχω πολλά έξοδα. Καταλαβαίνεις. Στο επάγγελμά μου πρέπει να κάνεις καλή εντύπωση. Αντίο. Φώναξέ με όταν έχεις χρήματα για τις υπηρεσίες μου. Oh, κύριε, δεν μου έμεινε τίποτα. Δεν μπορώ να παντρευτώ, ούτε να κάνω παιδιά. Ούτε ζωή έχω. Κανείς δεν μπορεί να με γιατρέψει. Ύψιστε, πατέρα, σε οικετεύω. Άσε με να πεθάνω. Το παιδί σας δείχνει να πονάει. Γιατί γελάει? Γιατί τον πάμε στον Ιησού. Ο Ιησούς θα τον γιατρέψει. Ποιος είναι ο Ιησούς? Ένας σπουδαίος δάσκαλος. Κάνει θαύματα. Θαύματα. Σάρα, σου έφερα δροσερό νερό. Άδικος κόπος. Δεν μπορεί να πει. Ούτε καν να μιλήσει. Πατέρα, νομίζω πως πεθαίνω. Θα γίνεις καλά, κόρη μου. Μακάρι να πήγαινα με τον Δαβίδ να δω τον Ιησού. Ναι.
Είναι ο Ιησούς. Κύριε, έλα μαζί μας. Έλα κοντά μας. Ιησού, Κύριε, βοήθησέ μας. Κύριε, ο γιος μας δεν περπάτησε ποτέ, ούτε και μίλησε. Δάσκαλε, ξέρουμε ότι η δύναμη του Θεού κάνει τα πάντα. Και η δύναμη του Θεού είναι μέσα σου. Οι γονείς σου έχουν μεγάλη πίστη και η δική σου καρδιά είναι γεμάτη αγάπη. Σήκω, μικρέ μου, και περπάτα. Αφήστε με να περάσω. Σας παρακαλώ, θέλω να του μιλήσω. Η κόρη μου πεθαίνει. Κοίτα, κοίτα. Ο Δαβίδ γιατρεύτηκε. Κύριε, σε παρακαλώ, έλα σπίτι μου. Το μοναχό παιδί μου, η κόρη μου, η Σάρα, πεθαίνει. Όχι, η Σάρα. Οδήγησέ με σπίτι σου. Πες μου, πέθανε. Ναι. Πήγαινε. Πες το στον πατέρα της. Thank you.
Αφήστε με να περάσω. Δεν χρειάζεται να του μιλήσω. Μόνο να τον αγγίξω. Σταθείτε. Ποιος με άγγιξε? Κύριε, μέσα σε τόσο πολύ κόσμο, πώς είναι δυνατόν να ρωτάς ποιος σε άγγιξε? Όλοι σε αγγίξαμε. Όχι. Όχι, καλέ μου ο Πέτρο. Ένιωσα τη δύναμή μου να φεύγει από πάνω μου. Κύριε, συγχώρησέ με. Άγγιξα τα ρούχα σου και θεραπεύτηκα. Κόρη μου, γαλήνεψε. Η πίστη σου σε έκανε καλά. Πορεύσου εν ειρήνη. Σε ευχαριστώ, κύριε. Αφέντη, η κόρη σου πέθανε. Τότε είναι αργά. Ζάιρους. Κύριε, συγγνώμη για την ενόχληση. Μα η κόρη μου πέθανε. Μη φοβάσαι. Έχει πίστη. Και η κόρη σου θα γίνει καλά. Έλα. Οδήγησέ εμείς αυτήν. Ήρθαν. Μην κλαίτε. Το κορίτσι δεν πέθανε, αλλά αναπαύεται. Νομίζεις ότι δεν γνωρίζουμε το θάνατο όταν τον βλέπουμε? Γνωρίζετε το θάνατο, αλλά εγώ γνωρίζω τη ζωή. Πού είναι η κόρη σας? Κόρη, εγέρθητη. Ιησού. Σε ευχαριστώ, κύριε. Σε ευχαριστώ. Κι άλλο θαύμα. Κι άλλο θαύμα. Κύριε, είχε πεθάνει? Την ανέστησες από τους νεκρούς? Αυτό που έκανα εγώ, Πέτρο, μπορείς να το κάνεις κι εσύ όταν έχεις πίστη. Απίστευτο. Μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Θαύματα. Θαύματα. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Είπε ότι μπορούμε κι εμείς. Μα πώς μπορούμε? Είμαστε ψαράδες. Κοίτα. Κάποιος περπατάει στο νερό. Πνεύμα είναι.
ανδύνατον. Όποιο πνεύμα κι αν είσαι, μείνε μακριά μας. Μη φοβάστε. Με γνωρίζετε. Κύριε. Δάσκαλε, αν είσαι εσύ, τότε διάταξε με να έρθω κοντά σου. Έλα. Κύριε, σώσε με! Πέτρο, τόσο λίγη πίστη. Γιατί αμφιβάλλεις? Αν είχατε την πίστη ενός σπόρου συναπιού, του μικρότερου των σπόρων, τότε θα μπορούσατε να κάνετε όλα αυτά που κάνω κι εγώ. Αληθινά. Είσαι ο Υιός του Θεού. Θεραπεύει τους αρρώστους. Είδα τον παράλυτο να περπατά. Ο λαός τον λατρεύει. Αλήθεια, έδιωξε τη λέπρα. Ήταν θαύμα, σας λέω. Ακού. Εμένα ακού. Όλα είναι κόλπα. Και εγώ θα έλεγα πως δεν είναι και καθόλου έξυπνα. Σίγουρα έχει φίλους που παριστάνουν τους αρρώστους και μετά αυτός έρχεται και υποτίθεται ότι τους θεραπεύει. Μια γυναίκα με άγνωστη ασθένεια. Ένα αγόρι που παριστάνει το παραπληγικό και ένας άντρας που ισχυρίζεται ότι η κόρη του πέθανε. Ακόμη και ο ίδιος Ιησούς είπε ότι αναπαυόταν. Φύγετε. Θα αναλάβουμε εμείς τον Ιησού. Ο κόσμος έχει τυφλωθεί, μα δεν καταλαβαίνει αυτό που βλέπει. Κάποια μέρα φοβάμαι πως θα πρέπει να σώσουμε τον κόσμο από τον ψεύτικο Μεσσία. Μήπως θέλετε να... Όχι. Θα τον τιμωρήσουμε με τον νόμο. Αργά ή γρήγορα θα κάνει ένα λάθος και τότε όλοι θα μάθουν ποιος πραγματικά είναι. Σάρα, κοίτα με! Μην τρέχεις τόσο γρήγορα! Κοιτάω! Κοίτα πως τρέχω! Ακουράστηκα! Έλα, Σάρα! Τρέξε μαζί μου!
Ha 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 ha!